Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και σήμερα αναλύσεις πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Υπάρχουν γεγονότα που θεωρούνται σχεδόν αυτονόητα, που διατηρούν σταθερό κύκλο, που εμφανίζονται με απίστευτη εποχικότητα. Ένα τέτοιο είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Καλά, τίποτα δεν λύθηκε, ρωτούν πολλοί. Όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά προστέθηκαν κι άλλα, απαντούν οι αγρότες. Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε συνεχείς συσκέψεις, συνεδριάζουν και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Ποιες είναι αυτές και τι διεκδικούν, θα μάθουμε αμέσως τώρα από τον Τάσο Χαλκίδη, τον πρόεδρο των Αγροτών Βέρειας. Είναι μαζί μου στο στούντιο του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Χαλκίδη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστούμε που μας καλέσετε για να αναδείξουμε τα προβλήματά μας, γιατί η αλήθεια είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Κάθε χρόνο έχουμε τις ίδιες καταστάσεις. Εμείς είμαστε σε καθημερινή βάση αγώνα, δεν σταματιέται ο αγώνας, γιατί είναι πλέον από εδώ και πέρα θέμα επιβίωσης. Έχουμε τώρα, κάνει... Ξέρετε, θα σας πάω κατευθείαν, θα σας εντριγκάρω. Τόσα χρόνια που κάνετε κινητοποίησεις, αυτό λέτε. Θέμα επιβίωσης είναι, δεν πάμε καλά λέτε, πεινάμε λέτε, προβλήματα λέτε. Ναι, δεν λέμε... Ξέρετε, είναι, από κάποιο σημείο και μετά είναι και λύκος στα πρόβατα. Ναι. Δεν λέμε ότι πεινάμε, απλά οι καταστάσεις εδώ και τόσα χρόνια χάνουμε πάρα πολλά λεφτά, ειδικά με το επιτραπέζιο ροδάκινο που έχει γίνει το εμπάρκο και έχουν χαθεί πάρα πολλά ροδάκινα γιατί δεν μπορέσαμε να τα απορροφήσει η αγορά. Έχουμε σήμερα και το εμπάρκο από την Αμερική για το βιομηχανικό ροδάκινο. Όλα αυτά εδώ είναι πλήγμα για εμάς, χώρια... Καλά, εσείς έχετε τα χίλια δίκια, γιατί μια φορά αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει εξωτερική πολιτική και την πλήρωσαν οι ροδακινοπαραγωγοί στην Ιμαθία. Ναι. Είναι εντυπωσιακό αυτό που έγινε. Και φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πέρα από τις ζημιές που είχαμε φέτος το καλοκαίρι, που γνωρίζετε με την χαλαζόπτωση και την βροχόπτωση, που έγιναν πάρα πολλές ζημιές, καταστραφήκανε πάρα πολλά ροδάκινα και στο επιτραπέζιο και στο νυχταρίνι και στα συμπύρνα, αλλά και σε άλλες καλλιέργειες όπως είναι το δαμάσκινο, το βερίκοκο, τα ακτινίδια. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Και κάνουμε τον αγώνα μας από το καλοκαίρι και ζητάμε την στερματική αποζημίωση για τιμή απορρόφησης των προϊόντων. Σας ακούει κανείς? Δυστυχώς. Εγώ ξέρω ότι περνούσε πολλοί κόσμος, σας χτυπούσε στην πλάτη πριν τις αρχές Ιουλίου. Σήμερα εμείς, σαν Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βερίας, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας. Έχουμε κάνει μία σύσκεψη στη Λάρισα με την Πανελλαδική των Μπλόκων και αποφασίσαμε όλοι οι αγρότες από όλη την Ελλάδα τέλος Ιανουαρίου να βγούμε με τρακτέρ. Άλλο όπλο για να διεκδικήσουμε εμείς δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να αναδείξουμε το πρόβλημά μας. Να βγούμε με τρακτέρ σημαίνει τι? Το έχω παράλληλα στον δρόμο και διεξάγεται σημεία, η κυκλοφορία, ή το βάζω κάθετα και κόβω την κυκλοφορία? Να είμαστε σε κομβικά σημεία. Αναδεικνύουμε το πρόβλημά μας, όπως εμείς τον κόβο της κουλούρας, όσες φορές έχουμε βγει και έχουμε διεκδικήσει και φωνάζουμε τόσα χρόνια για 1000 προβλήματα. Σήμερα φωνάζουμε για τα αυτονόητα, γιατί είναι θέμα επιβίωσης. Μετά από τόσες ζημιές που πάθαμε, με χαλαζοπτώσεις, με βροχοπτώσεις, έρχονται σήμερα, υπογράφηκε να πάρουμε τη στερματική αποζημίωση για τα επιτραπέζια ροδάκινα και τα νυκταρίνια, ναι, χωρίς να είναι τα άλλα τα προϊόντα που είπαμε προηγουμένως ότι έχει πάθει ζημιά, ναι, και το συμπύρνο το ροδάκινο που είναι στην πλειοψηφία το βιομηχανικό, να μην δεν πάρει τη στερματική αποζημίωση. Αυτά είναι τα de minimis, όπως τα λέτε. Αυτά είναι εσείς τα de minimis. Είναι σημερινή είδηση αυτή που μας δίνετε. Ναι, σήμερα υπογράφηκε το ροδάκινο, το επιτραπέζιο και το νυκταρίνι. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Το βιομηχανικό. Το βιομηχανικό δεν το έχουν περάσει για να πληρωθεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί είναι... το βιομηχανικό τι είναι, πώς εξαιρέθηκε δηλαδή? Το βιομηχανικό λένε κάποιοι ότι πήραν κάποια κιλά η παραγωγή, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην αρχή που έγινε η ζημιά με τα βιομηχανικά ροδάκινα, ναι, τα εργοστάσια τρέξανε και πήρανε ό,τι υπήρχε χάλια. Και όταν ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα καλά τα ροδάκινα, αρχίσαν και λέγανε ότι δεν μπορούμε σήμερα να μαζέψει το ένα το χωριό. Δηλαδή υπάρχουν χωριά συνεταιρισμοί, ναι, που τους κάναν stop 2 και 3 μέρες. Βάζανε τους συνεταιρισμούς για τους παραγωγούς να μαζεύουν 4 και 5 κλούβες το στρέμμα για να μπορέσουν να μάσουν την παραγωγή τους. Έτσι, με αυτό το σύστημα έχει χαθεί πάρα πολύ παραγωγή και γι' αυτό λέμε για τη στερματική αποζημίωση, ναι, και μια απορρόφηση των προϊόντων. Αυτή η παραγωγή, που όταν λέτε χάθηκε, τι εννοείτε? Ότι έμεινε περισσότερο στο δέντρο και έπεσε η ποιότητά της, ή καταστράφηκε? Έμεινε στο δέντρο όταν τα εργοστάσια, κάποια από αυτά τα εργοστάσια, λέγανε ότι δεν κάνουν stop 2 μέρες, δεν κάναν παραλαβές. Τα ροδάκινα αυτά
Με αυτόν τον τρόπο, μέναν στα δέντρα, πέφτανε, μαλακώνανε και δεν μπορούσαν να τα πάρουν τα εργοστάσια. Ξέρετε τι μου λένε οι εργοστασιάρχες κάθε φορά που συζητάμε αυτό το θέμα. Έχουμε ένα κάρο έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Είναι γεμάτα από εμπορεύματα τα σημεία που αποθηκεύουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή, πόσο να πάρουμε. Εμείς έχουμε την πρόταση και το λέμε και γι' αυτό το λόγο έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Γεωργίας προχθές να κάνουμε ένα συνέδριο στην Ημαθία για το συμπύρινο ροδάκινο, γιατί η ποιότητα για το προϊόν γίνεται το χειμώνα, δεν γίνεται το καλοκαίρι. Ναι. Το χειμώνα κάνουμε την ποιότητα. Το χειμώνα λέμε πώς θα κλαδέψουμε, τι θα ραντίσουμε, πώς θα το λιπάνουμε το δέντρο για να φέρει τον καρπό το σωστό για να μπορούμε να το παραδώσουμε σωστά. Ναι. Και πρέπει οπωσδήποτε να καθίσουμε στο τραπέζι αγρότες, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, και ο πρόεδρος της ΕΚΕ, ο κύριος Αποστόλου, να έρθει και να μας πει πώς θα είναι η εξέλιξη, αν έχουμε πολλά ροδάκινα ή αν έχουμε λίγα ροδάκινα. Να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε το κουμάντο μας, ο κάθε παραγωγός να ξέρει πώς θα κινηθεί. Δεν υπάρχουν άλλες αγορές που να θέλουν το συμπύρινο, όχι μόνο της Ημαθίας, αλλά επειδή συζητάμε για τη συγκεκριμένη περιοχή εν προκειμένου. Γιατί πρέπει δηλαδή να είμαστε αγκιστρωμένοι στην Ρωσία, τεράστια αγορά, δεν λέω, αλλά ναι. δεν θέλουν αλλού ροδάκινο. Το συμπύρινο το ροδάκινο δεν είναι για την Ρωσία, είναι το επιτραπέζιο το ροδάκινο για το εμπάρκο. Το ρώσικο εμπάρκο που έχει γίνει και μας έχει στριμώξει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, χάνονται κάποιες ποσότητες. Ναι. Δεν είναι θέμα κομπόστας δηλαδή. Δεν είναι θέμα κομπόστας η Ρωσία. Το εμπάρκο που έγινε από την Αμερική που αυξήθηκαν αυτό οι δεσμοί. Είναι κομπόστα. Αυτό είναι η κομπόστα που είναι για την Αμερική. Και ακούμε από τις βιομηχανίες, από τον πρόεδρο της ΕΚΕ, ότι τα ροδάκινα είναι πάρα πολλά κάθε χρόνο, πάρα πολλά είναι κάθε χρόνο, και ακούμε ότι κάποια εργοστάσια από αυτά δίνουν δωρεάν φυτά. Όταν δίνουν δωρεάν φυτά, αναγκαστικά ο κόσμος θα τα βάλει και λεφτά δεν υπάρχουν, ο παραγωγός το παίρνει, το φυτεύει για να μπορέσει να κάνει τον καρπό, για να κοιτάξει τώρα να συγκρίσει. Έχετε ανοίξει μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό, ναι. αυτό το αναγκαστικά, ξέρετε, είναι η μία κατηγορία είναι το αναγκαστικά που λέτε, γιατί είναι στην κατάσταση που είναι ο αγρότης και τι να κάνει. Και υπάρχει άλλη κατηγορία, η οποία έτσι έμαθε, έτσι κάνει. Τώρα λίγο βελτιώνεται η κατάσταση, έχουν μπει πολλοί νέοι στη δουλειά, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στο επόμενο βήμα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός. Ακόμα είστε σε μια κατάσταση, η συντριπτική πλειοψηφία κάνει ό,τι της έρθει στο μυαλό. Ό,τι έχει μάθει από τον παππού της, ό,τι φαντάζεται ότι μπορεί να κάνει, όπου πάει η μόδα πολλές φορές. Συμβαίνουν αυτά, έτσι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, καλά είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, αυτό που έμαθε και αυτό που μάθαμε από τους γονείς μας, αν το κάνουμε σωστά. Να το κάνουμε σωστά όμως. Γιατί μπορεί κάποιοι να μην χρειάζεται, γι' αυτό σας το λέω. Σωστά. Γιατί κάποιος έχει μάθει σε μια παραγωγή και επιμένει ενώ δεν χρειάζεται η παραγωγή. Γι' αυτό ζητάμε και για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Ζητάμε, αφού είναι τα συμπύρνα, τα βιομηχανικά ροδάκινα, αυτά που γίνονται κομπόστα και για τα επιτραπέζια ροδάκινα, να κάνουμε την αναδιάρθρωση, να μπορεί ο κάθε ένας παραγωγός, ανάλογα με τι παραγωγή θα βάλει, να παίρνει αυτό που πρέπει, όπως είναι στην Ισπανία. Παίρνουν 500 ευρώ. Το στρέμμα για να βγάλουν την καλλιέργεια που έχουν και να βάλουν κάτι άλλο. Ανάλογα τι θέλουν να βάλουν. Θέλουν να βάλουν ακτινίδια, θα μπορούν να παίρνουν ένα ποσό για τα ακτινίδια. Αν θέλουν να βάλουν σιτάρι, θα παίρνουν ένα ποσό για το σιτάρι. Δεν γίνεται κάθε χρόνο εμείς οι αγρότες, η ροδακινοπαραγωγή, που πέρα που έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα, το φορολογικό, το ασφαλιστικό, με τους εργάτες γης, δεν μπορούμε ακόμη να δικαιολογήσουμε τα έξοδά μας. Εμείς, σαν Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βερίας, όλα αυτά τα χρόνια παλεύουμε και αγωνιζόμαστε σε καθημερινή βάση, πέρα που βγάζουμε τα τρακτέρ στον κόβο της κουλούρας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το πρόβλημά μας και να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει τα σωστά. Ναι. Κάνουμε τον αγώνα μας και προσπαθούμε και τα λέγαμε χρόνια. Και για τον ΕΦΚΑ λέγαμε και για τον ΟΓΑ λέγαμε και για τα βιβλία λέγαμε ότι σήμερα ακόμη έχουμε προκαταβολή φόρου. Πώς θα δώσουμε εμείς προκαταβολή φόρου όταν έχουμε πάθει αυτή τη ζημιά και δεν έχουμε ακόμα πληρωθεί? Πάθαμε ζημιές φέτος το καλοκαίρι και πέρσι και θα πληρωθούμε τον Απρίλιο. Ο ΕΛΓΑ δεν έβαλε το χέρι στην τσέπη ακόμα. Ο ΕΛΓΑ δεν έβαλε ακόμα το χέρι στην τσέπη γιατί δεν έχουν βγει και τα πορίσματα. Η αλήθεια είναι για πρώτη φορά φέτος ήταν αρκετοί, πάρα πολλοί μπορώ να πω γεωπόνοι και μπήκαν στα χωράφια να εξετάσουν τις ζημιές για να βγάλουν τα πορίσματα. Άμεσα έγιναν και προσλήψεις με διαδικασίες. Έγινε άμεσα, αλλά σήμερα εγώ όμως καλούμαι να πληρώσω το φόρο μου.
Καλούμε να πληρώσω την οικογένεια της υπουργή. Ναι. Καλά, συγγνώμη κύριε Χαλκίδη. Αν έγιναν όλα αυτά που έγιναν και ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στην εξέταση αυτών των ζημιών το καλοκαίρι που συνέβησαν και έχουμε φτάσει να συζητάμε για δεκάμινο για να αποζημιωθείτε, αν δεν έμπαινε στη διαδικασία το Υπουργείο να κινητοποιήσει ακόμα περισσότερο το μηχανισμό, πότε θα τα παίρνατε τα χρήματα? Βλέπετε, από πέρσι είχαμε το 10% τι πάλι καλύτερα που, είναι, είχαμε ζημιές, που είχαμε ζημιές, το πήραμε πριν 3-4 μέρες, το 10% από πέρσι. Ναι. Εμείς πληρώνουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές και θέλουμε να πληρωνόμαστε στην ώρα μας. Εμείς πάθαμε ζημιά, θέλουμε ο γεωπόνος όταν θα πηγαίνει στο χωράφι του αγρότη, να ξέρει ο αγρότης την ημέρα εκείνη τι ζημιά έχει. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να ξέρω εγώ τη ζημιά μου μετά από 3 μήνες και 4 μήνες και να πληρωθώ τώρα τον Απρίλιο, πώς θα δώσω τις υποχρεώσεις μου? Άκουγα τον κύριο Βορύδη σε συνέντευξή του πριν από λίγο καιρό να λέει ότι ο ΕΛΓΑ είναι σοβαρά ελλειμματικός και ότι αν θέλετε να είναι ασφαλισμένη όλη η παραγωγή, πρέπει να βάλετε και το χέρι στην τσέπη για να δώσετε και κάτι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές. Αλλιώς 100% από ΕΛΓΑ μην περιμένετε στα επόμενα χρόνια. Εμείς θέλουμε ο ΕΛΓΑ να αλλάξει ο κανονισμός. Πρώτον, το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για να μπορούμε να πληρωνόμαστε όλες τις ζημιές που έχουμε και από τις κλιματικές αλλαγές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Θέλουμε να μείνει ο ΕΛΓΑ στον αγρότη, γιατί είναι το σπίτι μας. Mm-hmm. Να μπορούμε να το στηρίξουμε, να το υποστηρίξουμε και να μπορούμε ό,τι ζημιές παθαίνουμε να πληρωνόμαστε μέσω του ΕΛΓΑ. Ναι, άμα σας πούν να βάλετε περισσότερα όμως για τα ασφάλιστρα. Αυτό εδώ ο καθένας παραγωγός ήδη είναι σε τρεις κατηγορίες. Ο καθένας παραγωγός μπορεί να τα ασφαλίζει με το ποσό που θέλει να τα ασφαλίσει. Είναι η Α και η Β κατηγορία. Ναι, σύμφωνοι, αλλά λέει δεν βγαίνω. Είναι ελλειμματικός ο φορέας. Δεν βγαίνω. Έχει έλλειμμα. Δεν θα αντέξει. Αυτό έλεγε, δεν ξέρω αν είναι έτσι. Το έλλειμμα αυτό θα το δούμε στην πορεία. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έχει έλλειμμα ο ΕΛΓΑ. Εγώ ξέρω από τους παραγωγούς που συζητάμε σε καθημερινή βάση, πληρώνουν κανονικά τις εισφορές του. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αγροτών, επειδή όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε η κρίση και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει και να πληρώσει τον ΕΛΓΑ. Υπάρχουν παραγωγοί που δεν μπόρεσαν να τα πληρώσουν και μείναν τα λεφτά μέσα στα ταμεία που απαγορεύτηκε να τα παίρνει τα λεφτά όταν θα περάσουν 2 χρόνια. Να. Και γι' αυτό λέμε ότι σε αυτούς τους παραγωγούς που είναι στο δεύτερο χρόνο να μπορέσει να γίνει, αν έχει να πάρει κάποια λεφτά, να μπορέσει να γίνει ένας συμψηφισμός, να μπορέσει να απαλλαχτεί και να ξανασυνεχίσει ο παραγωγός όσα λεφτά μπορεί να πάρει και να πληρώσει και τον ΕΛΓΑ του. Πριν πάμε στα αιτήματά σας, λίγο εντάχει να δω μερικά ζητήματα με τη δική σας βοήθεια. Αυτό το σύστημα ανοιχτές τιμές είναι παραδοσιακό ή προέκυψε τα τελευταία χρόνια? Εγώ δεν το καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Τι σημαίνει ανοιχτή τιμή? Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Όταν έρχονται κάποιοι εμπόροι, υπάρχουν συνεταιρισμοί που είναι οργανωμένοι και στέλνουν τα προϊόντα τους σε έξω στην Ευρώπη. Ναι. Και καθυστερούν με τα λεφτά, αλλά κάποιοι τα παίρνουν, κάποιοι δεν τα παίρνουν. Υπάρχουν όμως και παραγωγοί που τα δίνουν σε εμπόρους στα αεροδάκινα, τα προϊόντα τους. Και ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι απλήρωτοι και είναι όπως αυτό που λέτε με ανοιχτή τιμή. Και απλήρωτοι και δεν ξέρουν και πόσο και δεν ξέρουν θα πάρουν ανά κιλό. Και γι' αυτό φωνάζουμε σαν Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βερίας πάντα και λέμε ότι πρέπει να γίνει το Μητρό Εμπόρων. Δεν μπορεί ο καθένας που βάζει 1.000 ευρώ στην τσέπη του να έρχεται σε κάθε χωριό και να λέει ότι εγώ θα αγοράσω αυτά εδώ, να δίνει μια προκαταβολή και να φεύγει. Εμείς θέλουμε να γίνει το Μητρό Εμπόρων και να ξέρουμε ότι αυτός ο έμπορας που έρχεται υπάρχει. Υπάρχουν τα λεφτά, υπάρχουν στην τράπεζα, υπάρχει κάποια δέσμευση από το Υπουργείο και είναι πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Διαμαρτύρεστε συνέχεια για το υψηλό κόστος παραγωγής. Όταν λέμε υψηλό κόστος παραγωγής, κατά παράδοση εσείς φωνάζετε για τα πετρέλαια σε μεγάλο βαθμό, έτσι? Σήμερα πουλάμε τα ροδάκινα, τα προϊόντα μας σε τιμές πριν 40 χρόνια. Όλα τα γερουκά, τα φάρμακα είναι στα ύψη. Το πετρέλαιο είναι στο 1,5 ευρώ. Πώς μπορούμε εμείς να είμαστε ανταγωνιστές όταν τα αγροεφόδια είναι στα ύψη? Όταν μου ζητάει εμένα που παράγω να πληρώνω 100% φόρο προκαταβολή. Ναι. Όταν μου ζητάει να πληρώσω το πετρέλαιο στο 1,5 ευρώ, τα αγροεφόδια στα ύψη. Οι εργάτες, δεν μπορούμε να καλύψουμε τους εργάτες. Mm-hmm. Έξω τι γίνεται στην Ευρώπη, τι κάνουμε? Με το πετρέλαιο, ας πούμε, τι κάνουμε? Εμείς ζητάμε εδώ και τόσα χρόνια, όπως είναι οι κλινικάρχες, όπως είναι οι εφοπλιστές, έχουν το αφορολόγητο πετρέλαιο. Ατέλεια, έτσι, θέλετε.
Ορίστε. Ατέλεια θέλει. Ναι, γιατί είμαστε, εμείς παράγουμε, εμείς ακούμε συνέχεια σε καθημερινή βάση ότι οι αγρότες είναι ο πυλώνας της οικονομίας. Mm-hmm. Έτσι, άμα δεν παράγουμε εμείς να κινήσουμε την αγορά, πώς θα γίνει. Σήμερα θα πάρουν κάποια λεφτά οι αγρότες. Αυτά τα ψίχουλα θα μπουν στην αγορά μέσα. Εγώ είμαι από τον νομό Ημαθίας, η Βέρεια είναι καθαρά αγροτική περιοχή. Αν δεν έχει ο αγρότης, πώς θα κινηθεί, το κλίμα. Αυτά τα οποία ζητάτε γίνονται ή θα πέσουν βροχή τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τα πληρώσουμε χρυσό? Γιατί ξέρετε, είναι πολλά που αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στο κοινοτικό δίκαιο. Σου λέει ο άλλος, ευχαρίστως να το έκανα, αλλά δεν μπορώ, είναι δεμένα τα χέρια μου. Γίνονται αυτά? Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι γίνονται. Και σίγουρα υπάρχουν οι αρμόδιοι που μπορούν να ελέγξουν αν επιτρέπεται ή αν δεν επιτρέπεται. Όπως το λέω, γιατί μέχρι πέρυσι πληρώναμε χατζηγάκι, έτσι, το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Ναι, και για τον πρώην υπουργό, τον κύριο Καρασμάνη, Σαμαρά πρωθυπουργό, έδωσε 185 ευρώ το στρέμμα για το εμπάρκο και τα πήρε ο παραγωγός στην τσέπη του μέσω του ΟΣΔΕ. Και αυτό φωνάζουμε, ότι ό,τι λεφτά είναι να πάρει ο παραγωγός, να πηγαίνουν στον παραγωγό στην τσέπη του. Γιατί έχει το ΟΣΔΕ και το ΟΣΔΕ είναι η ταυτότητά του. Mm-hmm. Είναι απλά τα πράγματα. Μετά τι έγινε, έγινε δεδαλώδες στο σύστημα. Σταμάτησε αυτή η στρεματική ενίσχυση που είχαμε πάρει τότε για το εμπάρκο με τον Καρασμάνη και έγινε δωρεάν διανομή που δοθήκανε σε ομάδες παραγωγών. Κάποιοι πήρανε, κάποιοι δεν πήραν. Δεν πήραν όλοι οι αγρότες αυτό που έπρεπε κάποιοι να πάρουν. Κάποιοι ήταν σε ομάδες, κάποιοι δεν ήταν. Έτσι. Και δεν μπόρεσε ο κόσμος μέσα σε αυτή την κρίση να ανταπεξέλθει και στα έξοδά του και να μην δεν πληρώσει και τον ΕΛΓΑ του, γιατί υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, αγροτών, που δεν πληρώσει τον ΕΛΓΑ. Ναι. Εμείς, σαν αγροτικό σύλλογος, Γεωργών Βερίας, το επαναλαμβάνω συνέχεια αυτό, γιατί έχουμε κάνει τρομερό και κάνουμε αγώνα σε καθημερινή βάση, όλα αυτά τα θέματα τα βάζουμε. Κάναμε συνελεύσεις με το που έγινε η μεγάλη αυτή καταστροφή της βροχόπτωσης, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη, μαζί με τον Δήμαρχο της Βέρειας, μαζί και της Νάωσης και της Αλεξάνδρειας, για να κηρυχθεί ο νομός σε έκτακτη ανάγκη, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης, ναι. Παραμένει ο νομός. Ναι, και στην Πέλα. Και στην Πέλα. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε εάν δεν πάρουμε αυτή που φωνάζουμε τόσο καιρό, αυτή τη στρεματική ενίσχυση για τη μη απορρόφηση των προϊόντων, τη δικαιούμαστε. Φεύγει κόσμος από το επάγγελμα. Ναι, βεβαίως, φεύγει. Εμείς έχουμε στο δικό μου το χωριό, που ξέρω 3 με 4 παραγωγούς που είναι έτοιμοι να φύγουν. Έχω έναν ξάδερφο που αυτή τη στιγμή είναι στον Καναδά. Έχει φύγει, έχει αφήσει 70-80 στρέμματα χωράφια στην Κουλούρα και έχει φύγει στον Καναδά. Αυτά στο παρελθόν θεωρούνταν πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και όχι στο μακρινό παρελθόν, έτσι, στο πρόσφατο. Έτσι, μιλάμε για 5-10, μιλάτε τώρα για 70-80 στρέμματα. Είναι μεγάλη έκθεση. Το ροδάκινο μας έκανε νοικοκυρέως και από ό,τι βλέπουμε, φωνάζουμε σε καθημερινή βάση όλους τους αγρότες να είναι σε ετοιμότητα να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Πώς απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι άστους τους αγρότες, γιατί έχουν τον τρόπο τους? Να λίγο τα δικαιώματα, να παράγουν και αυτοεξυπηρετούνται. Εδώ στην πόλη αναπνέουμε και πληρώνουμε. Εμείς λέμε, και όσες φορές κάναμε κινητοποίησεις, ήταν όλες οι κοινωνικές τάξεις μαζί μας και το φωνάζουμε αυτό συνέχεια και λέμε να μας προστατεύσουν, να τους προστατεύσουμε, γιατί πρέπει να τρώνε τα δικά μας τα προϊόντα, γιατί είναι τα καλύτερα, γιατί ψεκάζουμε και ραντίζουμε με ολοκληρωμένες καλλιέργειες, που σημαίνει ότι το προϊόν γνωρίζουν ότι μπορούμε να το αφήσουμε 3 με 4 μέρες και να πάμε να το κόψουμε, να μαζέψουμε για να το στείλουμε στην αγορά να το φάνε, να μας υποστηρίξουν, να υπάρχουμε, γιατί από εδώ και πέρα πιστεύουμε ότι τα προϊόντα θα είναι τυποποιημένα. Να. Γιατί δεν υποστηρίζει το ένας τον άλλο? Αυτό το θέμα με τα ατυποποίητα, τα χήμα, τα οποία τα παίρνουν δεξιά και αριστερά όνομα και μη χωριό και καμαρώνουν για τα προϊόντα τους, που είναι δικά μας, αλλά αυτοί τα τυποποιούν. Ναι. Γιατί δεν μπαίνετε στη διαδικασία να καθετοποιήσετε παραγωγή? Έχει και ομάδες παραγωγών, έχει και συνδεσμούς, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Σύμφωνοι. Και δεν θα έπρεπε να γίνεται παντού αυτό? Δεν μπορούμε να τους αδικήσουμε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλοι προσπαθούμε και βάζουμε πλάτη. Εσείς έχετε προϊόν που θα έπρεπε να πωλείτε σε κοσμηματοπολία. Ναι, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς ο παραγωγός είναι ο τελευταίος που παίρνει το κάτι της ίσα-ίσα και να δούμε αν θα τα πάρει φέτος αυτό που είπαμε προηγουμένως, να μπορεί να επιβιώσει.
είναι, οι τιμές ήταν ό,τι χειρότερο υπάρχει φέτος. Πρέπει να συντονιστείτε πάντως, κύριε Χαλκίδη. Πρέπει να συντονιστείτε, πρέπει να οργανωθείτε. Αυτές οι εκτάσεις, όπως λέτε και ο ίδιος, τα 50, 60, 70, δεν φτάνουν για μεμονωμένες κινήσεις. Πρέπει να πάτε σε τεράστιες εκτάσεις για να λειτουργήσετε όπως λειτουργούν στο εξωτερικό. Εμάς ο κλήρος μας στα δικά μας τα χωριά, στο νομό Ημαθίας, είναι 70 και 60 στρέμματα, είναι προνομιούχοι αυτοί που έχουν δέντρα. Ο κλήρος είναι πιο χαμηλός. Να. Χρειάζεται προσπάθεια και από εμάς. Προσπαθούμε να είμαστε στα κτήματά μας, στα χωράφια μας, να τα καλλιεργούμε σωστά, να παίρνουμε τη σωστή παραγωγή για να παίρνουμε αυτό που μας αξίζει. Γίνεται προσπάθεια. Αλλά πρέπει και το κράτος να βοηθήσει. Όπως είπαμε για το πετρέλαιο, που είναι σημαντικό αυτό για το πετρέλαιο, όπως είπαμε για την προκαταβολή φόρου. Εμείς έγινε χαλαζόπτωση, έγινε όλη αυτή η ζημιά. Να σας λέω, αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε απλήρωτοι. Πώς θα μπορέσουμε εμείς να τα απεξέλθουμε? Ναι. Καλά, ειδικά για τα καιρικά που αναφέρετε, έχουμε μεταδώσει και στο δελτίο βίντεο που ήταν αποκαρδιωτικά. Από 40 βαθμούς ζέστη. Διαλυμένα κυριολεκτικά, σπασμένα δέντρα για πέταμα. Έτσι. Ναι. Θα σας ευχηθώ καλές γιορτές. Θα τα ξαναπούμε προφανώς τον Ιανουάριο. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε για την κουλούρα ότι δεν θα κλείσει δρόμους? Εμείς ποτέ, σαν Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βερίας, πάντα βάζαμε τα θέματά μας σωστά, να αναδείξουμε τα προβλήματά μας. Ποτέ δεν έχουμε ενοχλήσει τις κοινωνικές τάξεις. Όλες οι κοινωνικές τάξεις ήταν μαζί μας. Προσπαθούμε να μην ενοχλούμε κανέναν. Και στην πορεία αυτή που τα προηγούμενα χρόνια που περάσανε, σταματούσαν φορτηγά αυτοκίνητα, μας λέγανε ότι κάντε τον αγώνα σας, 5 και 10 λεπτά μπορούμε να περιμένουμε και τους αφήναμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν στην ευχή της Παναγίας. Μάλιστα. Ποτέ δεν εμποδίσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.